Η παγκόσμια παρουσίαση του Galaxy Note 9 έγινε στις 9 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη, σε ένα unpack event όπως το ονομάζει Samsung, στο οποίο η Unboxholics ήταν εκεί. Βέβαια, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε για όλους εσάς από τον Γερμανό μια συσκευή και σας την παρουσιάζουμε. Μείνετε όμως μέχρι το τέλος του βίντεο, μιας και σας περιμένει μια όμορφη έκπληξη. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό λοιπόν είναι το Samsung Galaxy Note 9. Στο παρελθόν έχω δείξει τη συμπάθειά μου για τη σειρά Note της Samsung. Θεωρώ αυτές τις συσκευές τις πιο ολοκληρωμένες, όχι μόνο από την οικογένεια της εταιρείας, αλλά και γενικότερα. Το Note 9 εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχει δεχτεί σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προκάτοχό του. Όταν το έπιασα στα χέρια μου όμως ένιωσα κάποιες θετικές βελτιώσεις, όπως το γεγονός ότι είναι λεπτότερο και λιγάκι πιο άνετο στο κράτημα. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα κάτι πιο γενναίο σχεδιαστικά, αλλά έχω την εντύπωση πως έχει επιτευχθεί ήδη το ιδανικό για τη Samsung. Οπότε δεν βλέπω και λόγο να γίνουν ριζικές αλλαγές. Μια αλλαγή, για παράδειγμα, που εγκρίνω είναι η τοποθέτηση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω και όχι δίπλα από τους φάκους της κάμερας. Το μέγεθος της συσκευής όμως είναι τέτοιο που ακόμη και εκεί άνθρωποι με μικρότερα χέρια θα ζορίζονται να βρίσκουν με ευκολία τον αισθητήρα. Η γυάλινη φύση συνεχίζει να υφίσταται τόσο στο μπροστά όσο και στο πίσω μέρος με ένα μεταλλικό αλουμινένιο πλαίσιο που ενώνει τις δύο Gorilla Glass 5 επιφάνειες. Προσθέθηκαν δύο επιπλέον χρωματισμοί, οπότε συνολικά έχουμε τέσσερις. Εγώ στάθηκα τυχερός και έχω στα χέρια μου το Ocean Blue, αυτό δηλαδή που μου έκλεισε το μάτι από την αρχή. Συνολικά, όπως συνηθίζει τελευταία η Samsung, έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά στιβαρή και ποιοτική κατασκευή. Το audio jack δηλώνει για ακόμα μια φορά βροντερό παρόν, το τηλέφωνο για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων έχει μια Type-C θύρα, ενώ στα του ήχου έχουμε ένα κανονικό ηχείο στο κάτω μέρος, το οποίο είναι optimized από την AKG, ωστόσο το ακουστικό στηρίζει ηχητικά τη συσκευή, με αποτέλεσμα να έχουμε μια έντονη στέρεο αίσθηση. Τολμώ να πω πως ο ήχος του Note 9 είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει από τη Samsung τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η συσκευή είναι αδιάβροχη με IP68 πιστοποίηση. Αυτό που ρίχνει σαγόνια στο Note 9 είναι η οθόνη. Έχουμε διαγώνιο 6,4 ιντσών με πολύ περιορισμένα περιθώρια, ελαφριά καμπυλότητα στις δύο πλαϊνές πλευρές και άπλετο χώρο για να δεις, να παίξεις και να δουλέψεις. Η ανάλυση φτάνει τα 1440x2960. Pixels. Η φωτεινότητα είναι εκθαμβωτική, τα χρώματα δεν χορταίνονται, υπάρχει υποστήριξη HDR10, ενώ το Super AMOLED του πράγματος χαρίζει απίστευτα επίπεδα μαύρου. Χωρίς ίχνος αμφιβολίας, το Note 9 κουβαλάει την καλύτερη οθόνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τηλέφωνο. Μετά τις εκρηκτικές περιπέτειες των προηγούμενων χρόνων, η Samsung δεν το βάζει κάτω και καταφέρει να χωρέσει μια τεράστια μπαταρία 4.000 mAh στο Note 9, η οποία με μικρές παραμετροποιήσεις, όπως η ελαφριά μείωση της ανάλυσης, μπορεί να κρατήσει έως και 2-24 ώρες. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που αγαπάω τα Note. Φυσικά υποστηρίζεται ασύρματη, αλλά και ταχεία φόρτιση. Ώρα να μιλήσω για το stylus, το σήμα κατά τεθέν των Note. Η γραφίδα γνωρίζει μεγάλες στιγμές φέτος. Ως προς τη γενική της χρήση, ναι, παραμένει ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι το γεγονός ότι έχει προσθεθεί Bluetooth υποστήριξη. Που την κάνει να αλληλεπιδρά με τη συσκευή εξ αποστάσεως. Έχει διάφορες χρήσεις. Επί παραδείγματι, με παρατεταμένο πάτημα ανοίγει η εφαρμογή της κάμερας. Με δύο διαδοχικά πατήματα αλλάζει από την πίσω στην selfie κάμερα και με ένα απλό πάτημα ενεργοποιείται το κλίστρο. Η μπαταρία του Stylus διαρκεί 30 λεπτά, αλλά για να φορτίσει χρειάζονται μόλις 40 δευτερόλεπτα εντός ειδικής θύρας πάνω στο τηλέφωνο. Κάποτε ήμουν από αυτούς που δεν πολύ πίστευαν στη χρησιμότητα του Stylus, αφού έζησα μαζί του για πάνω από ένα χρόνο, πλέον μου λείπει. Στο εσωτερικό του και προς τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού ωκεάνου, το Note 9 έρχεται με τον Exynos 9810, έναν ικανότατο οκταπύρουν επεξεργαστή που σε συνδυασμό με τη Mali G72 στα γραφικά μπορούν να φέρουν εις πέρα στις πλέον απαιτητικές διεργασίες από gaming έως επαγγελματικές multimedia εφαρμογές. Στη μνήμη RAM έχουμε 6GB για το μικρό και 8GB για το μεγάλο μοντέλο. Το μικρό προς αποθήκευση διαθέτει 128GB, ενώ στο μεγάλο Note 9 ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει το μισό terabyte, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται και επέκταση για ακόμη μισό terabyte μέσω SD κάρτας. Το νούμερο είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Θέλω όμως να εκφράσω το παράπονό μου όσον αφορά στο μικρό μοντέλο. Θεωρώ πως και τα δύο μοντέλα έπρεπε να έχουν 8GB μνήμης RAM. Η Samsung κάνει λόγο για εξελιγμένο σύστημα ψύξης και για πρώτη φορά σε Note εστιάζει πολύ στο gaming. Πράγματι, τα πρώτα teardown δείχνουν ένα τεράστιο σύστημα υδρόψυξης, το οποίο είναι ικανό να κρατάει τις θερμοκρασίες σε λογικά πλαίσια. Ακόμη και σε ακραίο gaming, κάτι που και ο ίδιος διαπίστωσα παίζοντας. Το κινητό πλέον δεν ζηματάει όπως τις προηγούμενες χρονιές. Αν μη τι άλλο, είναι μια παράξενη αλλά ευπρόσδεκτη αλλαγή κατεύθυνσης για μια συσκευή που παραδοσιακά θεωρούταν business. Στα του λογισμικού δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει και πάνω κάτω, πέραν από τις λειτουργίες του stylus, αυτό που βρήκα είναι το ίδιο με αυτό που βίωσα στο S9 πριν μήνες. Το Experience UI 9.5 της Samsung, το οποίο βασίζεται στο Android 8.1, έχει όλα όσα χρειάζονται, συν ένα σκασμό από λειτουργίες που στο μέσο χρήστη δεν χρειάζονται. Εμένα λίγο με κουράζει αυτό το πλήθος λειτουργιών και μέχρι να το φέρω στα μέτρα μου ξοδεύω πολλές ώρες. Για να καταλάβετε, αυτό που προσπαθώ κάθε φορά να κάνω είναι να σταματήσω όλα αυτά που ξοδεύουν πόρους, άρα και να κερδίσω στην μπαταρία. Ευτυχώς τα καταφέρνω σε ικανοποιητικό βαθμό.
σεβασμό και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να δώσω εύσημα στη Samsung, η οποία δεν σε υποχρεώνει να τα βλέπεις αν δεν τα θέλεις. Όσον αφορά τις κάμερες, το Note 9 ενσωματώνει μια εξαιρετική ποιότητα selfie κάμερα των 8 MP δίπλα από τον αισθητήρα ανάγνωσης της σύριδας. Οι βασικές πίσω dual pixel κάμερες των 12 MP έχουν f-stop 1,5 και 2,4, auto HDR, οπτικό σταθεροποιητή και μπορούν να καταγράψουν βίντεο ανάλυσης 4K στα 60 fps. Με τη βοήθεια της AI η κάμερα του Note 9 αναβαθμίζεται και μπορεί να αναγνωρίζει χάρη σε αυτήν 20 διαφορετικά είδη σκηνών και να ενσωματώνει τις σωστές κατά αυτήν ρυθμίσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι επιδόσεις γενικότερα είναι φανταστικές, τόσο στα φωτεινά όσο και στα σκοτεινά σκηνικά. Στις φωτογραφίες διαπίστωσα λίγο πιο κορεσμένα χρώματα από αυτό που εγώ θεωρώ ιδανικό, αλλά άλλοι μπορεί να το προτιμούν. Το Samsung Galaxy Note 9 θα ξεκινήσει να διατίθεται στην αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός στις 24 Αυγούστου, ωστόσο μπορείτε να το παραγγείλετε από τώρα. Θα σας έχω σχετικά link στην περιγραφή. Όσον αφορά στην τιμή, το μικρό μοντέλο των 128 GB κοστίζει 1049 ευρώ, ενώ το μεγάλο μοντέλο των 512 GB αγγίζει τα 1299 ευρώ παρακαλώ. Προφανώς μιλάμε για υψηλότατες τιμές και νομίζω πως δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχτούμε το νέο μοντέλο κοστολόγησης αυτών των συσκευών από όλες τις καταξιωμένες εταιρείες. Και περνάω στην έκπληξη που σας κράτησα για το τέλος. Σε συνεργασία με τον Γερμανό σας χαρίζουμε ένα ολοκένουργιο σφραγισμένο Note 9 σε μαύρο χρώμα. Για να το κερδίσετε, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο των Unboxholics.